Δεν θα μπορούσα ποτέ να διανοηθώ ότι θα φύγουν τα παιδιά μου από κοντά μου. Ότι θα μεγάλωναν τα αγγελούδια μου σε ένα ίδρυμα όπως εγώ. Με αυτά τα λόγια, η 53χρονη καθαρίστρια, η οποία πλαστογράφησε το πολιτήριο του Δημοτικού, υποστηρίζει μέσα από τη φυλακή ότι ήταν σε απελπιστική κατάσταση. Δήλωσε ότι ντρέπεται απέναντι στους συναδέλφους της και ζητά από το δικαστήριο μία δεύτερη ευκαιρία. Ο νόμος έλεγε δύο φορές ισόβια. Καταδικάστηκε 10 χρόνια φυλάκιση. Έχει μια διαφορά. Εμείς το λέγαμε σαν ένωση χρόνια. Ότι πρέπει αυτός ο νόμος να κάνει διακρίσεις. Δεν μπορεί να μπαίνει αυτός ο οποίος εξαπατά το δημόσιο και παίρνει 12 εκατομμύρια ευρώ με αυτή την γυναίκα η οποία πλαστογράφησε το πολιτήριο για να μπορέσει να πάρει 400 ευρώ το χρόνο το μήνα για να μην πεθάνει. Και στην Κρήτη, αρκετοί συμπολίτες μας έχτισαν καριέρες με μαϊμού τίτλους σπουδών, ακόμα και πανεπιστημιακών, με κίνητρο όχι τα χρήματα, αλλά το ονόρε. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η υπόθεση δικαστικής υπαλλήλου στα Χανιά, η οποία κατηγορήθηκε για πλαστογραφία πτυχίου και απάτη, καθώς το πτυχίο νομικής σχολής που είχε καταθέσει ήταν πλαστό. Η ίδια παραδέχτηκε την πράξη της, αποδίδοντάς της αποθυμένο, επειδή λόγω προβλήματος υγείας δεν είχε κατορθώσει να τελειώσει τη νομική. Το δικαστήριο έκρινε πως η πλαστογραφία δεν είχε αιτιώδη σχέση με την ανάληψη καθηκόντων προϊσταμένης από την κατηγορούμενη και την αθώωσε. Μία άλλη υπόθεση πλαστογράφησης προσωπητικών ήταν αυτή λιμενικού, ο οποίος υπηρετούσε επί πολλά χρόνια στο Ηράκλειο. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε λίγο πριν τη συνταξιοδότηση του λιμενικού και στο πλαίσιο της διαδικασίας ελέγχου των προσωπητικών του από τη διάθεση προσωπικού λιμενικού σώματος. Τότε διαπιστώθηκε ότι ενώ ο ίδιος ήταν αποφυτός γυμνασίου, φέρεται να είχε προσκομίσει απολυτήριο λυκείου. Ντόρο είχε προκαλέσει και η υπόθεση με ρετό πρόσωπο της αυτοδιοίκησης στο Ηράκλειο, το οποίο απολύθηκε από οργανισμό λόγω πλαστού πτυχίου Αγγλικών. Για μία θέση στον ήλιο του Δημοσίου, εκατοντάδες είναι οι υποθέσεις για πλαστά πιστοποιητικά. 1737 πλαστοί τίτλοι στο Δημόσιο εντοπίστηκαν από το 2014 μέχρι τον Οκτώβριο του 2018, ενώ παράλληλα υπάρχουν 2.000 περίπου υποθέσεις με ισχυρές ενδείξεις πλαστότητας, οι οποίες βρίσκονται υπό διερεύνηση. Οι περισσότερες υποθέσεις αφορούν πτυχία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Σώματος Επιθεωρητών Ελεκτών Δημόσιας Διοίκησης, η πλειονότητα των πλαστών τίτλων έχει εντοπιστεί σε φορείς του Υπουργείου Υγείας, σε Υπουργεία, Δήμους και ΔΕΚΟ. Πάντως, από τις 1737 υποθέσεις που ερευνήθηκαν για 476 περιπτώσεις, έγινε ανάκληση διορισμού, ενώ σε 111 περιπτώσεις ασκήθηκε και ποινική δίωξη.